going to do this for the second time. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα και εγώ να πω δύο κουβέντες, να ακολουθήσω το παράδειγμα του κύριου Αγροφυκουλάκη, του φίλου μου Μάνου. Αλλά επέτρεψε μου Μάνου, είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να πάρω θέση, γιατί έχω δύο αξιώματα εγώ. Και του Προέδρου του ομάδος και χρόνια στο ποδόσφαιρο, αλλά και του Δημάρχου που στην προκειμένη περίπτωση ενδιαφέρει πολύ την συνέλευση σήμερα η άποψή μου. Καταρχήν θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Δημητριάδη από την ΕΠΣ Μακεδονίας. Θα του θυμίσω ότι στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση με χειροκρότησε όλη η Γενική Συνέλευση για τη θέση μου σε ό,τι αφορά τα πρωταθλήματα τα αναστηνικά, το αν θα δώσω γήπεδο ή όχι και ποια είναι η θέση μου, όχι ο κύριος Μαυροκουκουλάκης. Και φυσικά σε αυτή τη χρονική στιγμή θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά ως δήμαρχος αλλά και ως παράγοντας του ποδοσφαίρου. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να στερήσω σε καμία ομάδα, σε κανένα παιδί το γήπεδο και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν νοοτροπίες και λογικές, συγγνώμη, ότι αν δώσω τα γήπεδα θα εκπέσω το αξιώματός μου. Εγώ εκλέγουμε από τον κόσμο, όχι από τον Αυγενάκη. Και οι θέσεις μου για το ποδόσφαιρο είναι συγκεκριμένες. Θεωρώ ότι τα γήπεδα είναι για τους αθλητές, για τα νέα παιδιά, για τα σωματεία και παράγουμε κοινωνικό έργο δίνοντας τα γήπεδα στα παιδιά και αποφεύγοντας άλλες περιπέτειες, γιατί εκτός από παράγοντες ή θεσμικά πρόσωπα είμαστε και γονείς, πατέρες. Όμως θα έλεγα πάλι στον κύριο Δημητριάδη και μετά θα φύγω, θα πάω, θα επεκταθώ στο θέμα, ότι είναι πολύ άκουσο ο πρόεδρος της ΕΠΣ Μακεδονίας να μιλάει για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Πολύ άκουσο όμως. Επιτρέψτε μου κύριε Δημητριάδη. Γιατί δεν γνωρίζετε και πολλά πράγματα. Και πώς λειτουργεί το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και εν πάση περιπτώσει τις παθογένειες αυτού. Το σύνολο, όχι μόνο του επαγγελματικού, αλλά το σύνολο του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τις χρόνιες παθογένειες που φέρει έχει και από πού ξεκινάνε. Και να κλείσω με την τοποθέτηση του κυρίου Δημητριάδη για το ποσοστό ή για τα χρήματα γίνονται όλα σύμφωνα με την τοποθέτησή του. Και ναι, μπορεί το χρήμα να είναι κινητήριος δύναμη μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν είναι το άνθρωπο και το ωμέγα ιδιαίτερα στο ελαστικό ποδόσφαιρο. Και μιλάμε για το ποσοστό ή όχι, να σας θυμίσω σε όλους σας ότι κάποιος νομικός σύμβουλος τότε, εκείνες τις εποχές, εν ονόματι Κουρίδης, ήταν αυτός που ενέκρινε με απόφαση της ΕΠΟ και εισήγηση δική του το πόσα λεφτά θα παίρνει η ΕΠΟ για να επιτρέπει στα κανάλια, και τότε ήταν η ΝΟΒΑ μόνο, να κάνουν καταστατήριξη του νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις της FIFA ή τις αποφάσεις της ΑΤΕΛΤΗ και της UEFA, τις λεγόμενες κλειστές ώρες τότε και τις μεικτές ζώνες, γιατί απαγορευότανε σύμφωνα με τον διεθνή κανονισμό να δείχνουν, να ορίζουν μάλλον τηλεοπτικά παιχνίδια τις ώρες που παίζαν τα ερασιτεχνικά σωματεία. Και πόσο ήταν αυτό το τίμημα, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν θυμάμαι καλά, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να το κλείσουμε. Άρα λοιπόν για τα πολλά δεινά του επαγγελματικού ποδοσφαίρου αλλά και του ερασιτεχνικού, σας κοιτάω όλους στα μάτια, λίγο πολύ έχετε τεράστια ευθύνη. Για τεράστια όμως ευθύνη μιλάμε. Και φυσικά είμαι αντίθετος με το Μητρό και τον νόμο και τις διατάξεις του κυρίου Αυγενάκη. Εγώ δεν τον αποκαλέσω τύπο γιατί δεν είναι συγχωριανός μου. Αλλά αν και δεν έχω και ιδιαίτερες σχέσεις με τον κύριο Τζόρτζο, που ανέβαλα φέρει και 3 φορές το όνομά μου,
θα συμφωνήσω σε πολλά με τον πρόεδρο της Ευσυρακλείου. Αλλά όμως θα διαφωνήσω με όλους εσάς εδώ που όλοι γνωρίζετε σήμερα και μιλάτε για αναστολή. Πού υπάρχει στην ημερησία διάταξη. Και να ξέρετε, στη ζωή γενικά σε όλα τα επίπεδα, οι αναστολές, οι αναβολές δεν λύνουν το πρόβλημα. Το διωγγώνουν. Και οι αναστολές και οι αναβολές είναι ένα μέρος συναλλαγών. Να τα βρούμε, να στρογγυλέψουμε τη γωνία. Δεν βλέπω κανέναν σε αυτή την αίθουσα ή επιτρέψτε μου ένα μικρό ποσοστό θα ήταν σε θέση να κάνει μια μελέτα σπάζοντας αυγά. Δημόσιες σχέσεις κάνετε οι περισσότεροι. Άμα είστε μάγκες, ελάτε όλοι να διοργανώσετε τα πρωταθλήματα των ενώσεών σας στο Βόλο, εγώ θα σας δώσω όλα τα γήπεδα. Άντε, και πρώτος θα πάω εγώ αυτόφορο. Ξέρετε, αυτές τις εποχές κάποιοι συνάνθρωποι μας, κάποιοι Έλληνες πολίτες, πήγανε φυλακή, φυλακιστήκανε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη δικαιοσύνη. Και δεν μπορεί νοοτροπίες ότι αν δώσει τα γήπεδα ο Δήμαρχος θα πάει, θα εκπέσει το αξιώματός του ή θα πάει αυτόφορο. Εγώ λοιπόν το σπάω αυτό, πρώτος θα πάω. Με ρώτησε ο πρόεδρος της ΕΠΣΕ Μαγνησίας τι να κάνω. Ξεκίναρε του λέω, ποιος Αυγενάκης. Ξεκίνα το πρωτάθλημα, μαζί θα πάμε. 32 σωματεία, 34 πόσο είναι και κάθονται τα παιδάκια. Τι, αυτοπαράγεται. Ποιο είναι η FIFA. Προσωπικά για μένα μια αστεία υπόθεση. Ποιο αυτοδιοίκητο. Πού είναι το αυτοδιοίκητο της FIFA. Πώς επιτρέπει να κάνει παρέμβαση ένας περαστικός, με όλο το σεβασμό. Γιατί ο Αυγενάκης είναι περαστικός. Δεν είναι η καρέκλα αυτή η ισόβια. Γι' αυτό βλέπετε και όλοι οι νόμοι όλα τα χρόνια έχουν 100 τροποποιήσεις. Ο κάθε υπουργός για τα γούστα του να τροποποιεί τους νόμους. Όχι για το συμφέρον είτε τις ΕΠΟ ή για άλλες περιπτώσεις που θα πούμε και του επαγγελματικού πρωτοσφαίρου. Έχετε τη διάθεση να κάνει το μελέτα σπάζοντας αυγά. Χωρίς να παρανομήσετε. Το ποδόσφαιρο είναι υπόθεση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Με σφραγίδα της ΕΠΟ, της ΟΕΦΑ, αλλά και του νομοθέτη. Χωρίς να επιτρέψει τον κάθε περαστικό να τροποποιεί τους νόμους γιατί έτσι, για ψηφοτηρικούς λόγους. Και ξέρετε και κάτι. Πριν 1,5 χρόνο, 2, με τη συμβολή κάποιων ανθρώπων, δοθήκαν κάποια χρήματα μέσω του στοιχήματος και συγχαρητήρια στη σημερινή κυβέρνηση. Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και κατ' επέκταση να πάρει και η Β' Εθνική και δυστυχώς αυτά τα χρήματα το 1/3 για να μην δεν είμαι ακριβές στο νούμερο 25 εκατομμύρια πήρε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και μοιραστήκαν από 1.570.000 καθομάδα. Από τα 65 που πήρε από το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Αθλητισμού, παύλα, ο κύριος Αυγενάκης. Τα άλλα, γιατί νομίζετε θα βγει ξανά, άλλο στο γης του Ηρακλείου. Τα πήρε για ψηφοθυντικούς λόγους. Μα το εραστηχνικό ποδόσφαιρο, ο εραστηχνικός αθλητισμός χρηματοδοτείται από την εκάστοτε κυβέρνηση, από το κράτος. Δεν χρηματοδοτείται από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, από το επαγγελματικό μπάσκετ. Αυτά τα χρήματα είναι χρήματα του στοιχήματος. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ είμαι υπέρ. Ναι, να πάρει το εραστηχνικό, ο εραστηχνικός αθλητισμός. Όχι όμως κατά το δοκούν ή αν είσαι στο Μητρό ή δεν είσαι για να έχεις καταστάσεις. Εγώ λοιπόν θεωρώ, κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη της συνέλευσης, για να κλείσω και αν χρειαστεί θα επανέλθω, αν επεκταθεί η συζήτηση σε άλλα θέματα που θα έχουμε και εντάξεις, γιατί
είμαι σίγουρος ότι θα πάρουν τέτοιες συζητήσεις, οπότε θα πάρω και εγώ το λόγο. Διαφορετικά δεν έχω καμία διάθεση. Πιστεύω ότι καμία αναστολή δεν πρέπει να δώσετε. Καμία μα καμία αναστολή. Ξεκινήστε τα πρωταθλήματα την Κυριακή, αν δεν προλαβαίνετε την άλλη Κυριακή. Άντε να δούμε. Θα γεμίσουν οι φυλακές για ποιο αδικήμα. Και ποιοι δικαστές θα οδηγηθούν σε μια τέτοια απόφαση. Τι φοβάστε. Βέβαια, κάποιοι φοβάστε. Τι, κάνατε κάποιο αδίκημα, ποινικό, κάποια εγκληματική. Δεν κατάλαβα. Προσφέρετε στην κοινωνία, στη μητέρα, στον πατέρα, την εργαζόμενη, στο παιδάκι να αθληθεί. Ποιο είναι το αδίκημα και γιατί πρέπει να αναστείλετε αφού έχετε πάρει απόφαση τα πρωταθλήματα. Είναι λάθος η αναστολή. Είναι λάθος. Και τα πάντα, να ξέρετε, στη ζωή κερδίζονται με αγώνες. Και οφείλετε να αγωνιστείτε εάν πιστεύετε ότι τα παιδιά, τα ερασιτεχνικά σωματεία πρέπει να ξεκινήσουν να αθλούνται και να αγωνίζονται. Και κλείνοντας ένα κομμάτι πολύ πονεμένο, και εδώ ευθύνεται 100% η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, Β' Εθνική, με αυτόν τον τύπο που είπε και ο κύριος Τζόρδου. Δεν πιστεύω να διαφωνήσει κανένας ότι πριν 3 χρόνια ή 2, διορθώστε με, τελευταία αγωνιστική, πριν 2 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής έπαιζε Ξάνθη Λεβαδιακός Ιωνικός Εργοτέρης. Και ανάλογα το αποτέλεσμα μέχρι το 87, διεκδικούσαν θέση στην Άλφα Εθνική. Δεν υπήρχε πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Χαιρόμασταν να το βλέπουμε κι εμείς που είμαστε στην Άλφα Εθνική. Και ξαφνικά σε μία νύχτα αποφάσισε να δημιουργήσει τη Β' Εθνική, που απαγορεύεται από τον νόμο, αλλά εσείς είστε παράνομοι, επιτρέψτε μου, η διοίκηση ΕΠΟ που επέτρεψε αυτή την παρέμβαση. Και από 14 ομάδες έγιναν 38, εκ των οποίων 28 ήταν καθημερινά λάθος του στυμμένου αγώνα. Αυτή είναι η αλήθεια, που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής, φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, χρωστούσαν σε όποιον μιλάγανε ελληνικά, τίποτα, και το επιτρέψατε. Άρα λοιπόν είστε οι κύριοι υπεύθυνοι σε μεγάλο βαθμό για αυτό το χάος που προσπαθεί να δημιουργηθεί στον χώρο του ποδοσφαίρου, το ζωφυρό καθεστώς, και είναι λυπηρό. Πάρτε αποφάσεις. Όχι να συνδιαλλάγεστε ανάλογα με τα συμφέροντά σας. Αυτοδιοίκητο, αυτονομία. Με γνώμονα την εξέλιξη και το καλό του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό είστε εδώ. Όχι για να κάνετε συναλλαγές. Ευχαριστώ.